Καλημέρα κύριε Λινάρδο, εδώ εργασίες προχωράνε με εξαιρετικό ρυθμό. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Κατασκευάζουμε τη νέα τριγωνική ανοιχτή τάφρα από ροή σομβρίων. Έχουμε καθαιρέσει την παλαιά. Η νέα είναι μεγαλύτερης διατομής και είναι στις τέσσερις πλευρές, ενώ η παλαιά ήταν στις τρεις πλευρές και μικρότερης διατομής, οπότε θα έχουμε καλύτερη απορροή των ομβρίων. Και ταυτόχρονα έχουμε σχεδόν τελειώσει την αποκατάσταση των κερκίδων της μίας πλευράς και έχουμε ξεκινήσει τώρα, σήμερα δουλεύουμε στην απέναντι πλευρά. Κάνουμε αποκατάσταση των ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα που υπάρχει, όπου εντοπίζεται κάποια ρηγμάτωση. Και όπου ο οπλισμός έχει κάποια εκτεταμένη ενανθράκωση, γίνεται συντήρηση του οπλισμού με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα εξειδικευμένα και εφαρμόζονται από τα συνεργεία μας και μετά γίνεται αποκατάσταση. Και σοβάτσμα των κερκίδων εκ νέου, εξ αρχής ολόκληρες, όλη η επιφάνεια των κερκίδων. Δεν θα γίνουν τοπικά δηλαδή αποκαταστάσεις, αλλά εξ ολοκλήρου. Αν θέλετε και να πάμε κάποια στιγμή πιο κοντά να τα δείτε, και εκεί που δουλεύουμε τώρα, να δείτε και τη διαδικασία και στο κομμάτι το τελειωμένο. Ταυτόχρονα έχουμε καθαρίσει τους αποθηκευτικούς χώρους κάτω από την κερκίδα εδώ, οι οποίοι είχαν και αυτοί αρκετά προβλήματα και στα επιχρήσματα και στον οπλισμό και αρκετά σκουπίδια μέσα, τα οποία θα τα δείτε και εσείς αν προχωρήσουμε. Έχουν γίνει επιχρήσματα εδώ στον τοίχο αυτόν εδώ. Έχουν γίνει καθαίρεση επιχρησμάτων και εκ νέου επιχρήσματα. Έχει καθαιρεθεί το οικίσκος των διαιτητών που υπήρχε. Έχει καθαιρεθεί όλο το κομμάτι του τοιχείου που υπήρχε επιπλέον. Αυτού, βλέπετε τώρα ένα στιθέο το οποίο είναι γύρω στα 35 εκατοστά. Υπήρχε ένα τοίχος που ήταν ένα μέτρο παραπάνω, ένα μέτρο, και έκτασης πάνω από 130-140 μέτρα έχει καθαιρεθεί. Θα μπουν και κλειδώματα και θα κατασκευαστούν και κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία, έτσι στολίδια, έτσι να ομορφύνουν να διακοσμήσουν το νέο γήπεδο. Θα καθαιρεθεί ένα κομμάτι του τοιχείου εκεί, ώστε ο κόσμος να έχει του τοιχείου, του υφιστάμενου, πέρα από την κερκίδα, ώστε ο κόσμος να έχει και μια οπτική με το γήπεδο, μια σχέση άμεση, μια επαφή με το γήπεδο. Έχουν να γίνουν ακόμα αρκετές εργασίες, προχωράμε δυναμικά και θα μας παρακολουθείτε και εσείς στην πορεία την εξέλιξη των εργασιών. Έχετε βάλει ένα χρονικό ορίζοντα. Θεωρώ ότι θα πάμε πολύ πιο γρήγορα. Αυτό δείχνει η εμπειρία μου ως υπεύθυνος των αθλητικών χώρων, ότι πάτε πολύ καλά, πολύ καλές εργασίες σας και πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 8 μήνες. Όμως, πάντα εμείς όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, θέλουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα να το παραδώσουμε για να αξιοποιηθεί. Να μην χρονοτριβούμε. Πάντα για όλους μας είναι καλύτερο η γρηγορότερη παράδοση. Θέλω να πιστεύω ότι αν μας βοηθήσει και λίγο ο καιρός, είναι τώρα και η ιδιαίτερη κατάσταση της καραντίνας, η οποία μπορεί να μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα με προμήθειες υλικών κτλ. Αν πάνε όλα καλά, θα είμαστε πολύ συντομότερα από το 8μηνο τελειωμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Εδώ βλέπουμε, κύριε Λινάρδο, ότι έχετε πραγματοποιήσει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση, κάποιος... Ακόμα έχουν τα τελειώματα, έτσι. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα φινιρίσματα, έχει γίνει η χοντρή δουλειά, που λέμε, έτσι. Έχουμε ακόμα να κάνουμε τα φινιρίσματα και να βαφτούν τα κάγκελα φυσικά. Καλημέρα, καλέ μου συνάδελφε. Εδώ κάνετε καθαριότητες. Καθαρίζουμε αγριάδα και πάρα πολλά πράγματα έτσι ακάθαρτα. Ακριβώς, όπως βλέπεις εδώ πέρα, είναι μια ζούγκλα, ένα χάος. Ήρθαμε τώρα δύο άτομα εδώ πέρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να σουλουποθεί, όσο σουλουποθεί, για να έρθει αργότερα από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι τόνισε ο προϊστάμενος, κύριος Καματερός, θα στείλει συνεργείο να καθαριστεί όλο κοντά-κοντά.
Επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος, η απομάκρυνση πώς θα γίνει, ρώτησα και τον κύριο Λινάρδο, τον υπεύθυνο εργολάβο. Επειδή είστε έμπειροι στην... Εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, αυτά θα μαζευτούν εκεί πέρα στο άνοιγμα. Ναι. Θα πάνε στο άνοιγμα όλα σιγά σιγά και θα μεταφερθούν, θα έχει ένα φορτηγό απ' έξω και σιγά σιγά θα φορτωθούν για να φύγουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κύριε Λινάρδο, βλέπουμε πως είναι η αποθήκη. Εδώ, λοιπόν, είναι μια αποθήκη που δεν έχει καθαριστεί. Αυτή την κατάσταση αντιμετωπίσαμε σε όλες τις αποθήκες. Ναι. Βλέπετε επάνω σε τι κατάσταση είναι τα παλιά επιχρήσματα και οι οπλισμοί, η αναθράκωσή τους, σοβαρές ζημίες, οι οποίες θα αποκατασταθούν όλες, βέβαια, έτσι, όπως... Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, έτσι. Όχι, θα αποκατασταθούν όλες οι ζημίες με το σωστό τρόπο, με τα σωστά υλικά. Άρα θα δοθούν πάρα πολλοί χώροι, κύριε Λινάρδο, έτσι. Απλά σας το έδειξα. Αυτός εδώ ο χώρος που έχω. Για να δείτε, και αυτός είναι ο χώρος. Μπήκε εγώ σαν αθλητής ποδοσφαιρικού σωματείου. Το ίδιο έχουμε, βλέπετε εδώ. Έχω κάνει και μπάνια εδώ. Εδώ. Βλέπετε πως είναι η. Θα φτιαχτεί όλος ο χώρος. Στην κατάσταση θα φτιαχτούν όλα αυτά. Θα σκεπαστεί αυτό. Αυτό θα καθαιρεθεί. Αυτό θα καθαιρεθεί. Θα καθαιρεθεί αυτό, θα συντηρηθεί αυτό εδώ το κτίσμα. Θα μπουν νέα κουφώματα. Μόνωση θα γίνει από πάνω. Έχω αγωνιστεί. Με την ομάδα εδώ του ΠΑΟΚΟ. Εδώ είναι κάποια που δεν έχουν καθαριστεί ακόμα. Βλέπετε ότι... Συναντήσαμε μια κατάσταση... Δραματική, τη γνωρίζω ως υπεύθυνο. Αν δείτε το... σε τι κατάσταση βρίσκονται... Αυτά θα γίνουν ολοκένουργια και αυτά είναι... Θα κατασκευαστούν όλα, θα επισκευαστούν όλα. Στοιχεία... Και που... πάνω, βλέπετε πώς είναι. Εδώ, κύριε Λινάρδε, βλέπουμε τις παρεμβάσεις. Βλέπουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ναι. Και πώς σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει η όψη. Σωστά. Και αν προχωρήσετε, το γυρίσουμε να το πάρω προς τα αριστερά, θα δείτε και τελειωμένο κομμάτι και φαίνεται πια πώς γίνεται. Εξαιρετική δουλειά. Αυτό, έτσι έχει γίνει και η απέναντι πλευρά. Βλέπουμε καθαρά και το τυχείο το οποίο κατέβηκε και πραγματικά έπρεπε να κατέβει. Έπρεπε. Σωστή απόφαση του Δημάρχου. Γιατί είναι γήπεδα, δεν είναι φυλακές. Ναι. Και θα πέσει και εκεί στην είσοδο από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, το κομμάτι πέρα από τις κερκίδες μάλλον θα καθαιρεθεί και θα γίνει. Για να έχει πρόσβαση οπτική. Θα τοποθετηθούν και κλειδώματα για να υπάρχει η οπτική επαφή. Και να βλέπουν όλο αυτό το στολίδι που δημιουργείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξενάγηση. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.